Τζότσο Γουλού, Πραϊόρτι, Ράμπλ, Θρέ, Εμεθ, Κάρθους, Λοκ. Ναι! Πάρα πολύ τα μας περνάει σχεδόν σε όλους όλα πέρα. Τίποτε να ακούν το χάρτο ακόμη μια φορά. Πάρα στο πρόβλημα. Χόμλες, καλησπέρα, πάμε! Το wing management είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χάνονται πάρα πολλά. Έλα, Βασίλη, κούρασε. Έλα, Βασίλη. Έλα. Αυτό είναι draft, αγόρι. Κάθεσαι, Βασίλη. Κάθεσαι, Λοκ, λοιπόν, στο Greek Legends, επιτέλους, το 13 είπαμε θα επιστρέψει, επιστρέφει. Αρχίζουμε. Έχω μια λέμε, review ανόρθωση φάντασμα. Και πάμε κατευθείαν, ψηλό fast, στο draft. Αν και από το draft ξεκινάνε όλα, όπως έχουμε πολλές φορές, αλλά οκ. Λοιπόν, εγώ περίμενα το Evelyn εν τέλει δεν το κάνω τόσο πράγμα φάντασμα που περίμενα να μπανάρουνε. Επίσης, to be honest, περίμενα τον Ban Lulu. Περίμενα τον Ban Lulu μόνο και μόνο για τον Lucian. Αλλά εν τέλει θέλω να το φλεξάρουν από το φάνηκε, άρα όλα καλά για σου λόγω. Okay, και αρχίζουν το Ακάλι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνώ με αυτό το Ban, αλλά οκ. Okay. Graves ή Lilia ήταν τα δύο Ban στο οποία φύγανε, δεν παίζει, δεν θέλει να παίξει ο Hater κάτι τέτοιο. Αν και η Lilia έχει πρακτήσει αρκετά, αλλά. Δεν θέλω να πάνε σε αυτό. Θέλω να πάνε σε κάποιο Carlos First Pick ή το Lucian. Ήταν ξεκάθαρο γι' αυτό. Μπαντάνε και το Ακάλι μόνο και μόνο απλά για να φύγει αυτό το γλυκό Pick I guess. Δεν ξέρω αν θα παίζει το μένα το Ακάλι, αλλά οκ. Αυτά είναι σωστά Ban. Αν και α πούμε εδώ πέρα είχαν να διαλέξει ναι, η ομάδα το φάντασμα, ρε φίλε. Ότι αν θέλω να μπαντάνε το Carlos και να αφήσει το Lucian, ή αν θέλω να μπαντάνε το Lucian και να αφήσει το Carlos. Αυτό είναι το ερώτημα. Θέλω το μαλλί του πλά. Εν τέλει αποφάσισαν να αφήσουν το Lucian και να μπαντάρουν τον Κάρθους. Υπάρχουν και στα δύο counter strats. Το ένα ας πούμε είναι αυτό με τη Λούλου για το lane. Υπάρχει ένα πιο γενικό πλάνο ας πούμε. Αλλά ο Lucian δεν πήγε στο mid, so it's ok. Για τον Κάρθους υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις όπως η Kindred, όπως και optimization απαντήσεις. Άρα όλα καλά, όλα ωραία. Δεν θέλω να πάνε έτσι, it's ok. Δεν πειράζει, είναι οι δικές τους επιλογές. Όλα καλά. Lucian first pick. Το οποίο κατά μεγάλη βάση πηγαίνει mid, αλλά μπορεί να φλεξαριστεί και στο bottom lane, κάτι το οποίο έγινε κιόλας. Θα εξηγήσουμε τι προσφέρει ο Lucian γενικά. Από την ένα κατευθείαν με είχε κάνει με Λούλου, ωραίο κόμπο. Το Λούλου το φλεξάρουνε, αλλά θέλω να το στείλουν mid κατά κύρια βάση. Επειδή, κοίτα, θα πρέπει να στείλουν κάτι το οποίο είναι αρκετά oppressive στο mid εναντίον του Lucian. Συν ότι η Λούλου στο Ellie είτε με το Lucian, βασικά με το Lucian που έχει εδώ πέρα απέναντί του, με Ignite, έχει πάρα πολύ kill pressure. Στο οποίο θα πρέπει να έχει πάει, και είτε ο Lucian mid είτε ο Vladimir, που εντάξει αυτό δεν ξέρω ακόμα τι έχει γίνει εδώ, αλλά okay. Μαζί με το έχει κάνει συνεργάζεται πάρα πολύ καλά. Επιπλέον attack speed που μου το οποίο δίνει η Λούλου το κάνει hyper carry. Και έχει ακόμα ένα hyper carry αυτό το composition, το οποίο θα πούμε μετά. Επίσης έπρεπε να έχει πάει Arden και Athens. Τέλος πάντων, θα τα πούμε. Σιγά σιγά. Συνεργάζονται πάρα πολύ καλά αυτά τα δύο τσάμιον, τέλεια. Κλειδώνουν Skarner Ornn η ανόρθωση, αναμενόμενο, στα πρώτα τρία πικ κλειδώνουν κατά πολύ Ornn η ανόρθωση και παίζουν από εκεί με τον Γουλού, παίζει αρκετά καλά τον Ornn. Καλησπέρα guys. Το Skarner είναι λίγο περίεργο σε ό,τι θέλουν να κάνουν. Το πρόβλημα με το Skarner και όταν παίχθηκε στο U-Master είναι ότι δεν μπορεί να παίξει τα tubers του, είναι αρκετά weak. Θα πούμε ότι μπορούσαν οι Σιβήρα, όχι, ας θα μπορούσαν ας, για να το εξηγήσουμε γιατί, αλλά είναι ok και ο Αφίλιος. Απλά είναι πρόβλημα γίνεται in-game. Συνεχίζουμε. Το πρόβλημα με το Skarner είναι ότι είναι αρκετά weak στα tubers του. Εδώ βέβαια με ένα Lucian, έχεις πρόβλημα με το AP damage. Δηλαδή ήδη έχεις μια τριπλέτα και πρέπει να παίξεις κάτι AP. Άρα άμα στείλεις το Lucian mid, ενώ είναι καλό αυτό το tubers του, πού θα παίξεις AP. Στο top αυτή τη στιγμή έχεις κλειδώσει all, άρα γενικά εδώ φάνηκε ότι το Lucian θα είναι στο bottom lane. Εντάξει, προφανώς εγώ εκεί πάνω στο live δεν μπορώ να πεις τα πάντα. Είναι αρκετά λογικό, άρα ναι. Ωραία αυτό μου στείλανε, θα το πω μετά. Άρα εδώ πέρα είναι ψηλό. Φαινόταν ότι θα πάει ο Lucian στο bottom lane και ότι θα στείλουν κάτι άλλο στο mid AP γιατί δεν θα είχαν καθόλου AP damage και ήταν μεγάλο πρόβλημα. Αυτό και απαντάνε με Αφίλιος. Είναι ok. Αν του φανελάρουν gold, αν πάρει πάρα πολλά gold. Αν πάρει plates, αν πάρει. Καλά, τα kills, it's ok. Είναι και αυτό ένα παράγοντα, αλλά το θέμα εδώ πέρα είναι να πάρει waves, plates, κουτουλουπού. Αυτό πρέπει να κλείσει όμως για σήμερα. Γιατί
Δεν θα γίνει ποτέ το review. Ωραία, κομπλέ. Με την, και η Άσου προσφέρει το early game, το οποίο δεν έχεις με τον αφίλιο σαν bot side γιατί δεν έχεις priority, αλλά κατά πόσο ισχύει αυτό, γιατί μπορείς να κουνηθείς. Θα πούμε και in game ακριβώς τι γίνεται. Τέλος πάντων, παίρνω αφίλιος, παίρνω φανελάνο στο τα gold. Ωραία, τέλεια, ok, cool. Θα δούμε τι κάνουν. Μπανάνω ένα Πάνθεον. Ok, bans, δεν ήταν σε φάση ότι θα στείλουν το Lucian bot. Είναι δύσκολο εκείνη τη στιγμή να το διαβάσεις, όπως ούτε εμείς το είδαμε, ούτε και ο Νίκολ εξπέδεσε ότι δεν ξέρω τι θα γίνει με το Lucian. Φαινόταν όμως, γιατί κάπου έπρεπε να πάει πει. Και να παίξει Σύντρα μπότ ή κάτι τέτοιο ήταν δύσκολο. Άρα θα ήταν η Σύντρα μη θα ήταν ένα καλό πικ επίσης. Αλλά οκ. Οι άλλοι μπανάρουν πικς για τον μπάγκο στο top. Υπάρχει ακόμα το Saiyan Open. Δεν τον είχαν δει πολύ, να παίζει ο. To be honest. Ναι, whatever είναι τα kills. Απλά να φανελάρουν gold στον αφίλιο. Αυτό είναι το point εδώ. Είχαν πολλές ευκαιρίες να το κάνουν αυτό, αλλά θα δούμε τι έγινε. Το τι έγινε, guys. Το τι έγινε, guys, όσο έβλεπα αυτό το παιχνίδι. Όχι τώρα, όχι στο cast, τώρα, off day. Okay, τα bans. Καμίλο, ο μπάγκο είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ το Renekton δεν χρειάζεται να το μπανάρει γιατί whatever, είναι useless. Legit είναι useless το Renekton. Και ειδικά με ένα Skarner Lucian απέναντι ήδη θα τρέχει να φτάνει και να έρθει τη flank. Και δεν, ήταν useless το Renekton. Πολύ σωστά που δεν τον μπάναραν. Το Sen θα πρόσφερε global, θα πρόσφερε πράγματα. Okay, ban, και αυτό. Okay, ban. Το Brom είναι μια χαρά. Είναι πολύ καλό πικ εδώ. Πάρα πολύ καλό πικ γενικά. Πάρα πολύ καλό πικ. Έχει να κόψει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ήταν και το ετοιμάζεσαι στο White Team. Τέλος πάντων, έχει αρκετά μπόρις το παιχνίδι σήμερα. Αυτό το review έχει αρκετά μπόρις. Αλλά it's ok. Ok, τα bans. Παίρνουν Sion. Τέλεια. Faker. Είναι ωραίο, είναι πολύ καλό pick εδώ. Δεν είναι ότι κάνει 1 vs 9, είναι ότι είναι πάρα πολύ stable, καλό pick. Το βοηθάει το optimization, έχουν και ακόμα ένα engage, η φάντασμα. Ακόμα ένα engage, η φάντασμα. Θα δούμε πώς πήγε αυτό. Από τότε με θρες, Vladimir. Έπρεπε να στείλουν κάπου, έπρεπε να βγάλουν κάπου EP. Και εν τέλει αυτό είναι το draft ανόρθωση, το οποίο κάνει outscale. Αυτό είναι το ερώτημα. Ότι έτσι όπως βλέπεις τα δύο draft, λες ok, το draft σαν όρθιση κάνει outscale. Sure, κάνει outscale μετά από ένα συγκεκριμένο σημείο και αν οι άλλοι δεν έχουν φανελάρει κανένα gold πουθενά. Και legit με το breakdown το οποίο θα κάνουμε θα καταλάβετε ότι ναι, κάνει outscale η ομάδα σαν όρθωσης. Εννοείται, παίξανε καλά, κομπλέ. Εκμεταλλεύτηκαν ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει η φάντασμα, το κάνανε εκείνοι. Δηλαδή περπατάγανε σε σημεία, μπαίνανε, πώς θα πούμε, πιο λαϊκά, με τσαμπουκά, ας πούμε, σε κάποια πράγματα. Και παίρνανε τερέν το οποίο δεν έπρεπε να πάρουν. Okay. Προφανώς, αυτό είναι το point, ότι θεωρώ ότι ακόμα και τώρα που το έχω, και τώρα που το έχω κάνει και breakdown, οι φάντες μου αν φανελάνουν στα τα gold, ο φίλος είναι beast. Το θέμα είναι ότι τα πνίξαν τόσο πολύ όλα που δεν μπορεί να καταλάβετε καν πώς πνίγηκε. Είναι με αγάπη θα το κάνω αυτό το review, αλήθεια. Και από την άλλη μεριά η ενόρθωση κιόλας εκμεταλλεύτηκε όλο το λούσιμο που έγινε από το φάντασμα. Ωραία, λοιπόν, τι έχουμε λοιπόν τον draft. Ότι υπάρχει ένα Σκάνερ και ένα Vladimir οι οποίοι δεν μπορούν να φαϊτάρουν. Όχι. Let me finish. Θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Let me finish. Είναι, το outscale είναι ότι ο αφίλος είναι στα 3 items και αυτό ήταν με το ζόρι στα 2. Το άλλο ID. Και όταν αυτό ήταν στα 3 items μαζί με Λούλου και Χέκαρη που θα είναι beast. Φίλε, είναι beast. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Υπάρχει Skyrim με Vladimir που δεν μπορούν να παίξουν του versus 2. Τι μας δείχνει αυτό? Το top είναι ένα διάφορο matchup. Τέλεια. Οκ. Sion on. Whatever. Legit ένα διάφορο matchup. Το bot έχουν prior ανόρθωση. Το δέχομαι. Το σέβομαι. Μπορούν να κάνουν contest στο bottom scuttle. Μπορούν actually. Γιατί εξαρτάται πάρα πολύ από το pathing αυτού εδώ. Του Hecarim. Εξαρτάται πάρα πολύ από το pathing. Και θα αναλύσουμε ακριβώς τι γίνεται τώρα και μέσα στο game. Οκ, το draft. Εξηγήσαμε. Από την άλλη μεριά η ομάδα του φάντασμα. Βασικά οι ανώρθωσες μπορούν να παίξουν 2 vs 2. Μπορούν να δεχτούν dives σε mid και bottom lane. Αν γίνουν σωστά rotates, αν γίνουν σωστά κάποια συγκεκριμένα calls, αν παθάρει σωστά ο LeBron, αν παίξουν συγκεκριμένα με τα waves. Θα εξηγήσουμε ακριβώς τι και πώς. Και από την άλλη μεριά οι φάντασμα έχουν ένα draft στο οποίο early mid game μπορούν να παίξουν clean και μπορούν να βγάλουν πράγματα. Μπορούν να γίνουν creative, μπορούν να δώσουν ευκαιρίες στον εαυτό τους, να divearουν, να κάνουν engage, bla. Τι κάνουν, θα δούμε μέσα. Θα ανέβει YouTube, μπορείς να πας για διάβασμα, θα ανέβει, no worries. Και μπορείς να το δεις από εκεί μετά.
Λοιπόν, ξεκινάμε. Ας πιάσουμε ένα-ένα. Ξεκινάμε, αλλά ο Μπόρις θα μείνει. Περίμενε λίγο, εγώ θα πάω εδώ. Εγώ θα πάω εδώ. Όμως ο κολλητός μου, αυτό το παιχνίδι θα μου κάνει παρέα. Λοιπόν, κολλητέ, άραξε εδώ. Άραξε, γιατί έχουν να δουν πολλά τα μάτια σου. Λοιπόν, ο φίλος μου θα μείνει ο Μπόρις. Λοιπόν. Απλώς το βίντεο από Ιτσινο. Ναι, και αυτό καλά θα το ανεβάσω έτσι κι αλλιώς, αλλά ναι. Αρχίζουμε κατευθείαν με τα runes του game, ωραία. Κομπλέ, η ανόρθωση δεν έχει κάτι λάθος, είναι κομπλέ, Ultimate Hunters, Open World, κομπλέ, όλα καλά, όλα ωραία, τέλεια. Εδώ πέρα σε αυτό που διαφωνώ είναι ότι θα μπορούσε να έχει πάει Exhaust, αντί για Ignite, υπάρχουν πάρα πολλά threats απέναντι. Το βασικότερο threat είναι αυτό εδώ ο Αφίλιος, αν ξεφύγει η κατάσταση με ένα Exhaust, τον ακυρώνεις για πολύ, για τα 3 δευτερόλεπτα, είναι ναι, ok. Μετά έχουμε Heal, ok, το bottom lane είπαμε θα έχει Prio, δεν έχει κάτι λάθος από την επιλογή των runes, γενικά από την ανόρθωση. Αλλά ο Μπόρις πάει από την άλλη μεριά και αρχίζει και βλέπει τα runes αυτά εδώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ένα Sion. Θυμάστε που είχαμε πει αυτό το περιβόητο build του Sion με το δεύτερο tree, το Domination tree, στο οποίο... Κάτσε, Domination ή έχω πνίξει, παιδί το έτσι, γιατί ώρες μπερδεύουμε. Domination είναι το tree. Ναι, που βγάζει το Ingenious Hunter, κουτουλουπού και βγάζει τα Solar και έχει το Titanic. Αυτό το ωραίο build. Αυτό το ωραίο build, το broken, που το στακάρει με τα cooldown reduction, με το Ingenious Hunter και σπαμάρει σε fights που μπορεί και δύο φορές. Ναι, πολύ ωραίο build. Και πολύ ωραίο επιλογή rune page. Ελπίζω να είναι επιλέξει να πάει μπότα και μπισκότο. Σε ένα lane το οποίο είναι legit αδιάφορο και είναι και πολύ κομπλέ για εκείνο και όλα σαν Sion αντί ο Norn. Στην επιλογή των μπισκοτάκι πας σε ένα lane το οποίο θα δυσκολευτείς αρκετά. Άρα, ναι. Από την άλλη μεριά ο LeBron είναι ok με τα runes του, ο Domi θα μπορούσε να πάει Ignite. Και τι γίνεται εδώ, ότι το TP δεν θα προσφέρει, η Lulu θα είναι ήδη, Ingenious Hunter, ναι, θα είναι ήδη η Lulu στα fight, δεν πρόκειται να σπλιτάρει, να πάει κάπου να πρεσάρει για να κάνει TP, whatever. Επίσης θέλει να Domination, ναι, θέλει να δημιουργήσει kill pressure πάνω στον, Vladimir για το βρεστού, στο μεταξύ κρατάω από συνήθεια το τέτοιο ρε φίλε, what the fuck. Από συνήθεια στυλό, αυτό μου έχει μείνει τέτοιο. Πρέπει να σε δημιουργήσει kill pressure στο mid. Άρα ιδανικά θέλει να πάει Ignite εδώ. Το teleport δεν του χρειαζόταν. Legit δεν του χρειαζόταν. Το exhaust είναι κομπλέ. Του white in. Όπως και η επιλογή στα runes. Το perfect timing είναι ok. Αλλά το πρόβλημα είναι σε atomization για εκείνον. Θα πρέπει να έχει πάει Ignite. Okay. Αυτό είναι κομπλέ. Και όλα καλά. Και ξεκινάμε στο game λοιπόν. Το οποίο θα προχωρήσουμε κιόλας. Έχουμε και το in-game. Καλά είμαστε. Τι μπλουζάρα αυτή είναι ρε. Λοιπόν. Κομπλέ. Όλα καλά, όλα ωραία. Βορντάρι εδώ στο top side ο LeBron. Ο οποίος... πάει να ξεκινήσει από εδώ. Στο μεταξύ από εδώ παίρνουν info. Για τον hated. Όχι, δεν παίρνουν info. Ωραία. Το πρόβλημα για μένα ξεκινάει από εδώ. Ξεκινάει από εδώ. Ναι, πρέπει να έχει πάει Arden Manthin, θα το πούμε και αυτό. Το πρόβλημα για μένα ξεκινάει από εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι, ωραία, πρέπει να σκεφτούμε λίγο ότι τι μπορεί να κάνει το ντουέτο Skarner Vladimir στο early game και τι μπορεί να κάνει το Lulu Hyakarim. Let's go. Το ντουέτο λοιπόν Vladimir με το Skarner δεν μπορεί να κάνει contest τίποτα αν find Vade. Ωραία. Άρα τι θέλει ιδανικά ο LeBron. Δεν θέλει να παθάρει Mirror. Τι σημαίνει να παθάρει Mirror. Το να παθάρει Mirror σημαίνει ότι να ξεκινήσει ένα από το Red. Και να ξεκινήσει όλα από τον blue, που σημαίνει ότι απλά θα πάρουν το ίδιο τέτοιο και θα παθάνουν mirror από την άλλη μεριά και θα είναι το ίδιο πράγμα ή το αντίθετο βασικά. Να παθάρει mirror, ενώ να παθάρει το να ξεκινήσει το ίδιο path, sorry, blue ένας και blue άλλος. Θέλει ο LeBron να ξεκινήσει από το top, ok. Θα πούμε, θα κάνουμε τέτοιο. Wait, how you get a scare best full AD? I will explain. After the game. After the review. After the review, actually. Okay. Θέλει να παθάρει. Δεν θέλει να παθάρει mirror, θέλει να παθάρει red side. Okay. Θέλει να παθάρει από εδώ. Για να βρεθεί στο bottom side. Γιατί. Και μπορεί να κάνει κοντέ αυτό το scuttle. Ωραία. Το πρόβλημα εδώ είναι. Καλά, κάνει και πάρα πολλά επιπλέον λάθη. Και το πρόβλημα εδώ είναι ότι. Παθάροντας mirror, απλά δίνει την ελευθερία στο scanner να στροτσιλάρει γενικά. Εντάξει, το είχα πει δύο. Συν ότι ακόμα ένα, ότι μπορεί να κάνει και late invade by the way. Έχουν Brom,
Οι άλλοι δεν έχουν actually κάποιο CC, έχουν ένα ignite. Έχουν damage, αλλά εντάξει, είναι και το, δεν είναι και το δανεικό. Είναι ένα point το οποίο μπορεί να γίνει με μπρόμο όμως, λόγω passive, αλλά οκ. Εν τέλει ξεκινάει blue blue η φάση. Ξεκινάει blue blue. Που σημαίνει ότι ακολουθούν το ίδιο path, άρα σημαίνει ότι δεν θα συνεχθούν ποτέ. Κάτι το οποίο δεν το θες ιδανικά σαν LeBron. Γιατί όσο κάνεις στην αρχή είναι αρκετά weak, άρα θες να τον πετύχεις. Λοιπόν, οκ. Okay. Στο top, η αλήθεια είναι ότι στο top, ανάλογα πώς θα πάνε το Waze, μπορεί ο Μπάγκο να τον πρεσάρει και να έχει το πράι, όπως και στο bot, προφανώς από την άλλη μεριά έχουν το πράι αυτή. Α, κάτι το οποίο ξεχάσαμε να πούμε. Μια και ξεκινάει από εδώ, sorry, my bad αυτό. Μια και ξεκινάει από εδώ λοιπόν, ο LeBron, δεν θέλει λύση. Και ποιο είναι το πρόβλημα εδώ, ότι αυτοί στο bot θα πρέπει να περπατήσουν μαζί με το wave. Okay, θα πρέπει να περπατήσουν μαζί με το wave για να έρθουν εδώ, γιατί έτσι και χάνουν το πράιο. Έτσι δεν έχουν το πράιο. Αλλά αυτόματα εδώ τους καταστρέφεις. Θες να περπατήσεις μαζί με το wave, δηλαδή αν το κάνεις και αυτό και σε βοηθήσει με το lease, είναι F. Και δεν είναι το θέμα να πάει να τρέιντάρει ο φίλος Σκάιντερ, είναι απλά να περπατήσεις με το wave και αρχίσεις να βαράει τα minions ήδη. Γιατί αν αρχίζει ο άλλος τώρα που έχει περπατήσει με το wave είναι κομπλέ. Είναι έτσι κι αλλιώς ό,τι χειρότερο. Άρα ο LeBron δεν ζητάει lease για κάποιο λόγο. Ενώ θα πρέπει να έχει ξεκινήσει από μόνος του Red και να κατέβαινε στο bot. Ζητάει και lease, στο οποίο είναι legit troll. Δεν πρέπει να λυσάρουν ποτέ και θα πρέπει αναγκαστικά να κάνουν αυτό, ξέρω εγώ. Και άλλοι ήδη έχουν βάλει στα minions και ήδη περσάρουν, ξέρω εγώ. Και ήδη έχουν θέμα στον bot ή φάντασμα. Μόνο και μόνο γιατί ο κύριος εδώ θέλει lease. Οκ, it's okay. It's okay. Προχωράμε κανονικά, καθαρίζουν τα camps. Αυτή είναι λίγο doomed. Εντάξει, έχει κάνει bounce το wave, απλά δεν χρειαζόταν το lease. Ποτέ. Okay, δεν άλλαζε κάτι. Θα το εξηγήσω after αυτό. Για να κάνω τώρα να τελειώσω όλο το review. Λοιπόν, βαράει τέλος πάντων το μεγάλο, παίρνει το proc από το talisman και το επιπλέον life, συνεχίζει. Ο Χέιντερ, ο οποίος κάνει το reset και παίρνει και παίρνει τη ματσέτα επιπλέον XP από τα camps, κουτουλουπού, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Θα κάνει το reset, πάει για το red, ωραία, όλα καλά, όλα ωραία. Ο LeBron καθαρίζει τα cracks, αυτό θα του στοιχίσει αργότερα βασικά κάποια πράγματα. Με τα cracks τα οποία παίρνει τώρα. Τέλεια, okay, είναι 4 level και πάνε να τριντάρουν scuttle. Αν είχε ξεκινήσει το path το οποίο λέγαμε, τώρα θα ήταν εδώ. Ωραία. Και αν δεν είχε δώσει αυτό το lane από το level 1 από το level 1 lease, δεν θα ήταν έτσι το wave στο bottom lane. Αυτό είναι 100%. Δηλαδή, εκτός αν είχαν τρολάρει. Okay. Αν είχαν τρολάρει, okay. Έτσι όπως έχει πάει το παιχνίδι, έτσι όπως έχει πάει το παιχνίδι, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Επίσης, ναι, μεν έχουν το priority αν στο bottom lane και πολλοί σωστά ξέρω εγώ βαράνε το wave και συνεχίζουν να το έχουν για να, κάνουν, να πάρουν αυτό το σκάλι στο bottom side. Αλλά και πρώτοι να κινηθούν, αν έρθουν από την άλλη μεριά οι φάντασμα, έχουν καλά σκύρμηση γιατί υπάρχει ένα μπρομ. Υπάρχει exhaust, υπάρχουν πράγματα. Επίσης, μιλάμε και το priority στο mid. Έτσι. Το οποίο θα το έχει ο Dominant αν του ζητηθεί ό,τι ώρα θέλει στο early game. Και το έχει παίξει αρκετά καλά το lane επίσης ο Domi. By the way, όσο το έχει και το spectate επίσης. Άρα, ότι ξεκίνησε ο LeBron από το blue και πηγαίνοντας προς το red και τα crags, ουσιαστικά τριντάρανε scuttle σε ένα 2 vs 2 ή 3 vs 3 situation μελλοντικά όπως θέλετε. Πείτε το. Στο οποίο ίσως να μην έπρεπε να γίνει ποτέ. Γιατί εδώ απλά τριντάραμε scuttle λες και είμαστε πίσω σαν ανόρθωση και πολύ σωστά σαν φάντασμα. Ενώ πολύ σωστά από την άλλη μεριά η ανόρθωση το εκμεταλλεύτηκε αυτό ρε παιδί μου. Full. Εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό το λάθος pathing, λάθος προσέγγιση όπως θες πες το. Τέλεια. Λοιπόν, ο LeBron ρισετάρει. Ο Ντόμινα συνεχίζει να πρεσάρει εδώ. Ο LeBron ρισετάρει, δεν ρισετάρει. Ωραία. Και φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Σε ποιο είναι το σημείο που τίλταρα όταν έκανα το review. Τίλταρα. Legit τίλταρα. Λοιπόν, αυτό το σημείο. Ωραία. Τέλεια. Πολύ έξυπνο Τζόντζο. Ωραία. Εδώ έχει πάρει info. Εδώ παίρνει info σαν LeBron. Τι info παίρνει σαν LeBron εδώ. Okay. Τι info παίρνει. Δεν κάνει reset, έχει γίνει όλο αυτό που έχει γίνει, τέλεια, το ξεπερνάμε αυτό το γεγονός, όλα καλά, όλα ωραία. Τι info παίρνει εδώ, ότι ο Τζόντο wardare τα Raptors, ότι τα Raptors είναι up, βασικό, ο Τζόντο είναι super low. Τι πρέπει να κάνει εδώ, σαν LeBron, λοιπόν. Ο Τζόντο θέλει να κάτσει. Θέλει να κάτσει, πέταξε ήδη λίγο spell of bumps για να χυλάρει. Δεν είναι dive η λύση, και όμως δεν είναι η λύση το dive, εδώ δεν μπορεί να γίνει dive. Δεν έχει το wave για dive. Έχει pull.
Έχει pull, δεν μπορεί να τον ταϊβάρει. Δεν μπορεί να τον ταϊβάρει, όχι, όχι, όχι. No, no, no. Εδώ το, με το info που έχει πάρει, ότι τα Raptors είναι up, απλά κάνει συμβαίνει να πάρει τα Raptors. Περπατά από εδώ. Περπατά σαν κύριο από εδώ. Παίρνει τα Raptors. Ο Dominant είναι full life, αυτό δεν έχει life. Οι άλλοι από το μπορεί να κουνηθούν είναι. Δεν μπορεί να το κάνει. Και κάνει συμβαίνει απλά για να πάρει τα Raptors. Και είναι clean. Αυτό full life που είναι δεν έχει σημασία. Δεν μπορεί να παίξει το fight. Δεν τα ταϊβάρει, δεν τα ταϊβάρει ποτέ εδώ. Δεν χρειάζεται να τα ταϊβάρει τώρα τουλάχιστον. Δεν μπορεί να παίξει εδώ, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Επίσης όλο αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε, και μετά σε rotate, bot, whatever, σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι τρελό deny. Και ο LeBron απλά τσιλάρει. Ενώ απλά πρέπει να περπατήσει από εδώ. Μάγκες αλήθεια, πρέπει να περπατήσει απλά από εδώ. Να πάνε του γενικάρι τα Raptors. Και μετά, το επόμενο camp το οποίο ξέρεις ότι θα βγει, αφού τα Raptors είναι up, έχεις καταλάβει τι πάθη έχει πάρει και πώς έχει πάει, ξαναπαθάρεις πίσω και πας για τα ghouls. Και συνεχίζεις τα invade. Δεν κάνει dive, μάγκες, ποτέ εδώ. Και κάνει reset. Φίλε, κάνει reset. Bro, why? Why? Και κάνει reset. Και αυτός εδώ κλαίει. Κλαίει ακόμη, γιατί παίζει Λουίλου Μίνι με teleport. Δεν θα μπορούσε να έχει ignite, βέβαια, το είπαμε και αυτό, τέλος πάντων. Και κάνει reset. Και η άλλη προφανώς, η ανώτατη σου λέει τέλεια, τέλεια, ότι του λέει όλα καλά, clean, εγώ έκανα spell βαμχίλαρα, μια χαρά, έχω κάνει sustain στο lane, όλα καλά, θα πάρω και τα ραπτοράκια μου, θα πάρω και τα ghouls και είμαι τέλεια, δεν μου κάνουν τίποτα, τσιλάρω, σκελάρω κύριος και όταν φτάσω στο σημείο στο οποίο θα είμαι even, είμαι και πιο δυνατός. Ωραία. Πάμε πάλι. Και προχωράμε στο παιχνίδι. Γενικά το Tuvers του ξανά είπαμε ότι μπορεί να το. Δεν μπορεί να πάει για top. Δεν χρειάζεται να πάει για top. Είναι πολύ δυνατή ο Tuvers του. Μπορεί να κάνει deny σε αυτόν εδώ. Μπορεί να κάνει deny πράγματα. Μπορεί να κάνει, αυτό μπορούσε να το κάνει deny. Πανεύκολα μπορούσε να το κάνει deny, απλά να περπατήσει εδώ. Θα κάνανε smite fight, ξέρω εγώ, ok, whatever. Αλλά όλες είναι full life. It's ok. Αυτά είναι μικρά. Μικρό το κακό, να σου το πω έτσι. Που δεν είναι μικρό. Γιατί αυτό δεν είναι, βασικά δεν είναι καν μικρό, αυτό είναι huge. Γιατί σου λέω θα πάθαρα από τη μία και θα πάθαρα από την άλλη. Και ο Τζότζος απλά θα πρέπει να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει και ίσως να είχαν waves, να μα παίζανε. Ήταν λίγο περίεργο. Αλλά οκ. Okay. Το bottom lane κάπως την ψιλοπαλεύει από εδώ και πέρα. Εντάξει, έχει κάνει και bounce, έχει καλά όπλα και από Μαρού επίσης. Προχωράμε. Μόνο εδώ καθαρίζει, συνεχίζει να καθαρίζει τα waves ο LeBron στο top. Ο Μπάκο είναι 5, κομπλέ και ο Drake Nap σε μερικά δευτερόλεπτα. Και ξανά είναι low σαν μεταξύ εκείνος, by the way. Ξανά είναι low ο Τζότζος. Εδώ έχει χαλάσει το pool του, αλλά θα πρέπει να είναι πολύ κοντά για να βγει dive, to be honest. Και παίρνει τα ghouls, άρα αδύνατο να βγει κάτι εδώ. Αλλά, τι γίνεται εδώ. Εδώ είναι το ότι ο Dominant από μόνος του, χωρίς καμιά βοήθεια του σαν το hacker, παίρνει το teleport Jojo και έχουν teleport advantage. Που σημαίνει ότι μπορούν να παίξουν με τα teleport στο bot για κάτι. Okay. Γιατί από την αρχή αυτοί δεν έχουν κανένα exhaust, δεν έχουν τίποτα. Μπορούν αν σετάρουν καλά waves να τα υβάλουν πράγματα, μπορούν τουλάχιστον να προσπαθήσουν να κάνουν πράγματα. Okay. Τέλεια. Παίρνει το TP, όλα καλά, όλα ωραία. Ο Dominant για να πιθάνει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Legit πάρα πολύ δύσκολο να πεθάνει. Και ο LeBron απλά αποφασίζει να κάνει τον Drake. Cool, I guess. Cool call, I guess. Γιατί έτσι αλλιώς είχε κάνει όλα τα άλλα, άρα δεν έβγαινε κάτι. Άμα δεν έβγαινε, ήταν κοντά για να κάνει τον dive, θεωρώ. Και δεν έβγαινε. Παίρνει τον Drake, ωραία, όλα καλά, όλα ωραία. Τέλεια. Α, δεν έρθε ποτέ ειδοποίηση γιατί κάνω το review. Thanks για το. Για το γοστάκι, thanks. Και του παίρνει τα cracks. Και πολύ έξυπνα ο Χέιντριτ διαβάζει ότι OK, θα χάσουμε τον Drake, τέλεια, πάνω του γιοινκάρω τα cracks. Όλα καλά, όλα ωραία. Μια χαρά. Τέλεια και είμαι μπροστά και στα CS, γιατί απλά δεν με έχει μπιζάρει καθόλου στο early game μου. Και είναι όλα τέλεια και έχει παίξει πανέξυπνα. Λέει, έχει παίξει πανέξυπνα ο Χέιντριτ. Και σου λέει, πρέπει απλά να μην φάμε αυτά τα invade. Πρέπει απλά να παλέψουμε mid jungle στο early game και μετά είμαστε κύριοι. Είμαστε clean. Όλα καλά. Όλα πρέπει απλά. Δεν ξέρω. Απλά
ψάχνει να δει, να πάρει info για τα Krags, μένει εδώ, μένει around εδώ. Είναι σε φάση που δεν ξέρει καν τι θέλει να κάνει, νομίζω. Δεν ξέρει καν θέλει να κάνει. Μπορεί να σπρώξει εδώ, να κάνει rotate bot. Μπορεί να παίξει πράγματα. Α, ναι, είναι αυτό το σημείο. Ναι. Είναι αυτό το σημείο, ναι. Το πρόβλημα ποιο είναι εδώ. Το πρόβλημα είναι εδώ ότι ναι, βγαίνει το Scuttle Top και λεμπρεμένεται τον Drake, ενώ απλά πρέπει να έχει πάει πολύ πιο γρήγορα εδώ. Απλά θέλει να πάρει info για να μην υπάρχουν Krags. Στο μεταξύ ήταν, ήταν τόσο unlucky. Πήρε το Vision και βγήκανε μετά. Δεν τα είδε δηλαδή ποτέ. Let's see. Αυτό πρέπει να ήταν, νομίζω. Και να τα καλά ματάδα και πήγαινε θα ήταν. Οκ, τάδε. Αλλά και πάλι δεν γίνεται να πάει εκεί. Έπρεπε να ήταν ίσω εδώ. Γιατί το Scuttle έβγαινε. Και ο άλλο είχε ακόμα μια φορά πράγει ο mid. Και εν τέλει ενώ έχει καθυστερεί τόσο πολύ στο tempo. Έχει πάρει τον Drake βέβαια. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κοντά σε αυτό με τίποτα. Γιατί έχει προλάβει και έχει κάνει πιο γρήγορο reset το Thresh. Ο οποίο κατευθύνεται εκεί. Άρα ο Λεμπρόν εδώ απλά το μόνο που μπορεί να κάνει είναι απλά να το κάνει give up αυτό. Και να πάει στα δικά του Krags. Και μετά να κάνει κάτι άλλο στο map. Και εν τέλει απλά και χάνει τα Krags του. Και δεν παίρνει τα άλλα Krags. Και τσιλάρει. Και είναι το early game impact που μπορεί να έχει ένα jungler και ένα καλό ντουέτο στο mid jungle, ok. Εν τέλει ο Καμαρού ξαναπηγαίνει στον bot, ok. Free XP, free gold για τα δύο ειδικάρι. Είπαμε θέλουν να φανελάρουν πράγματα. Θέλουν να φανελάρουν gold στο ED. Άρα ιδανικά θα θέλανε να το κάνουν αυτό. Άσε γιατί. Ναι, λεμπρό reset, ok, cool. Σαν να κάνει στον bot, ωραία όλα καλά, τα waste αυτά. Ο Τζος θέλει να κάνει ένα reset, σίγουρα. Ή απλά θέλει να κάνει spell bump και να τα τραβήξει, να τα λυσάρει για τον Hatred. So, ναι. Α, ναι, και εδώ πάμε στο σημείο που ξανά έχει blue up. Ο Hatred έχει παθάρει πολύ ωραία επίσης, άμα ήθελε να κάνει contest τα... Βασικά παίρνει απλά τα κάποιους στο reset για να γίνουν level up επίσης και να πάρει το επιπλέον τα XP και level up κουτουλουπού. Και εδώ θα μπορούσαν ακόμα να είχαν βγάλει κάτι από το να έπαιρνε τα... μετά τα camps να παίζει να κάνει στον bot, αλλά δεν έβγαινε. Ήταν και το timer που θέλανε να κάνουν αυτοί reset, αλλά και πάλι έβγαινε. Και πάλι έβγαινε αν παθάρανε bot. Επίσης θα πρέπει απλά να παρακινήσει τον Domino να κουνηθούν μαζί και να κάνουν πράγματα, είτε top είτε bot. Τέλος πάντων. Εν τέλει απλά resetάρει ο μπάκο, ας χάσει μερικά CS δεν έχει σημασία. It's ok. Και εδώ πάμε λίγο, αρχίζουμε τα σημεία του Boris. Νομίζω ότι αυτό εδώ είναι αχρίαστο. Γιατί θες να πας στο Titanic, άρα πας στο Tiamat και μετά βγάζεις το Hydra και μετά πας Sunfire, βγάζεις αυτό το Immolate, βγάζεις το Tiamat, βγάζεις το ολόκληρο το Sunfire, Titanic και Solari. Δεν ξέρω, το έχουμε εξηγήσει φούλα άπειρες φορές. Τι ακριβώς γίνεται με αυτό, ότι Grasp, στα Carry Life, ok, όλα καλά, Overcloth τα ίδια, κουτουλουπού, του Sion, το W επίσης, μαζί με το Titanic που κάνει ένα ποσοστό damage ζωής. So, σε φάση ότι μπορεί να κάνει πιο πολύ damage από τον Αφίλιο σε κάποια συγκεκριμένα κύρμησης. Αλλά μακάρι να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα, γενικά. Από την άλλη μεριά το optimization είναι κομπλέ για τους, για την ανόρθωση, γενικά ήταν πολύ κομπλέ το optimization εκείνη. Κάνουν πρώτο το rotate, κάνουν πρώτο το reset βασικά. TP έχουν και τα δύο top, το οποίο είναι στον bot αυτή τη στιγμή. Εδώ μπάγω πολύ σωστά. Προλαβαίνει, κάνοντας πιο γρήγορα αυτό το reset στο tempo, η φάντασμα πρόλαβε ο μπάγκο, πούσαρε το wave στον bot. Άρα είναι πιο γρήγορος. Βασικά, στρίβει πιο γρήγορα προς το Herald για να πάρουν το power απλά. Αυτοί περπατάνε for free εδώ. Ο LeBron συνεχίζει να κάνει camps, by the way. Κομπλέ. Οκ, όλα καλά. Το σπρώχνουν και αυτό το wave, είχαν σπρώξει και τον bot. Τα ξεχάσει μερικά waves, δεν έχει σημασία. Έχουν TP ανόρθωση, αν θέλουν να κάνουν contest. Μπορούν να κάνουν. Εδώ σκέφτονται τι θέλουν να κάνουν. Ξέρουν ότι δεν θέλουν να φαϊτάρουν. Ξέρουν ότι, οκ, μπορούμε να φαϊτάρουμε, να συνεχίσουμε να παίρνουμε τα camps μας στο reset, κομπλέ, να πάρει και ένα play το Warrior Lady, ας δώσουμε το Herald. It's ok. Ωραία, τι μπορεί να κάνει εδώ πέρα η ομάδα του Φάντασμα λοιπόν. Καθαρίζει και ο wave στο τόπο Loki. Αυτό δεν με περπατήσει ποτέ εδώ. Ποτέ. Επίσης, πού είναι ο Μπάκο. Ο Μπάκο έχει ulti. Ωραία, ο Μπάκο έχει ulti. Θα πρέπει να ήταν εδώ και να κοιτάει για ρο, to be honest. Ή σε κάποιο σημείο στο οποίο ή εδώ, whatever, ανάλογα ποιο είναι. Δεν υπάρχει λόγος να είναι εδώ, γιατί δεν κάνουν κάτι εκείνοι. Γενικά φάνηκε ότι ήταν out of comfort. Δεν είναι ότι. Εντάξει, μπορεί να ήταν ένα pick το οποίο δεν ήταν άνετος εκείνος. Όχι, την κόντλε, παιδιά. Όχι.
Το Μπρόμ εδώ κόβει πάρα πολλά πράγματα. Το Μπρόμ, τη δουλειά που έχει είναι προφανώς να έχει την ασπίδα για να κόψει ulti Ornn. Ένα, κόβει το Culling, κόβει διάφορα πράγματα. Passive βοηθάει πάρα πολύ στα fights. Γενικά είναι ok. Είναι μεγάλο pick. Απλά εδώ έχει τουλάχιστον 2-3 ευκαιρίες να μπει ο Μπάκο. Δηλαδή ακόμα και εδώ που περπατήσει σε QBD θα πρέπει ποτέ να περπατήσει έτσι. Δεν θα πρέπει ποτέ να περπατήσει έτσι, μάγκες. Ποτέ. Αυτό που περπατάει εδώ είναι νεκρός. Επίσης το άλλο. Μιας και στα κάνουν εδώ 5 άτομα. Εδώ μπορούν να μπουν να τους πάρουν αυτά εδώ. Μπορούν να είναι ή όχι. Είναι πιο δυνατή αυτή τη στιγμή. Ο Vladimir, έχει απλά ένα 10% cooldown reduction και 35 AP, whatever. Ο Lucian έχει ένα BF, it's ok. Και απ' την άλλη έχει σκέκαρι, μη level 6, Sion 7. Είναι πιο δυνατή αυτή τη στιγμή. Μπορούν να μπουν εδώ πέρα με... απλά με μαγιά, βόλτα μαγιάς, για να πάρουν blue. Ok, δέχομαι ότι δεν θέλουν να κάνουν να το ρισκάρουν τόσο, γιατί είναι αρκετά ρίσκι και θα πρέπει να τα έχεις παίξει αυτά σκύρμησης για να βγουνε. Άρα δεν το ρισκάρεις. It's ok. Παίρνεις το χέρι safe, αλλά αυτός εδώ πέρα θα πρέπει να έχει πέσει τουλάχιστον 4 φορές έτσι. Περπατάει no reason εδώ, δεν συζητώ καν όταν θα πρέπει να έχει πέσει 3 με 4 φορές. Δεν θες να το κάνεις invade, το καταλαβαίνω. Πέφτει TP bot, κάτι το οποίο εδώ λίγο ίσως να δίσταται απόψεις, γιατί μπορείς να περπατήσεις να κρατήσεις το TP και να έχουν και 2 TP, γιατί τώρα έχουν TP advantage ή ανόρθωση και είναι το ερώτημα τι μπορείς να κάνει ανόρθωση εδώ. Εν τέλει κάνει το TP και το TP για να μην χάσει τα CS. Αν και σαν Σάιν και γενικά όλα αυτά τα τσάμια τα οποία παίζουν Weak Sire που έχουμε πει 200 φορές, μπορείς να κάνεις give up CS. Πάλι χρήσιμο σάσε, πάλι ok θα σε, πάλι τα έχουμε πει. Ωραία. Εν τέλει, το TP advantage έχουν. Και το θέμα είναι ότι εδώ ο Γουλού απλά πρέπει να κρατήσει την ulti. Ωραία. Έχει Drake σε 2 λεπτά. Klein Mine. Έχει Drake σε 2 λεπτά. Ο Thresh. Οκ, α το παίρνει το flash. Τέλειο. Ας το παίρνει κάτι. Μα θα ήταν κάτι γι' αυτό. Ας το παίρνει το flash. It's ok. Ακόμα ένα λάθος. Ναι, πρέπει να υπήρχε γνέση του Λούλου. Το πα στην αρχή κιόλας. Ακόμα ένα λάθος. Ο Χέραλ πήγε στη θέση του LeBron. Γιατί δεν το πήρε ο κύριος εδώ. Γιατί δεν το αφήσανε. Δεν ξέρω ακριβώς τα call inside. Απλά είναι το spectate thought. Γιατί δεν το πήρε ο Καπομαρού. Μα το θέμα εδώ είναι σε αυτό ακόμα να φανελάρει τον Αφίλιος να είναι στα σκύρμηση που θες μπροστά κάποια τέτοιο. Μπροστά items. Μπροστά gold. Από τα αντίπαλα hypercarry. Vladimir Lucian. Επίσης, αυτό που λέω για το outscale. Μα και στο outscale δεν είναι μόνο σε optimization και ότι ο Vladimir σκυλάει πάρα πολύ καλά. Κουτούλουπου. Ο Vladimir εδώ. Πώς μπορεί να σκοτώσει. Όχι πώς μπορεί να σκοτώσει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που τον κόβουν όμως. Okay. Τι μπορεί να φάει ο Vladimir σε ένα fight. Που είναι το high skill champion. Ωραία. Polymorph. 1. Exhaust. 2. Passive Brom. 3. Καπαμαρού Ρου, το οποίο τον μελτάρει αν παιχτούν σωστά. Fear 4, Ulti Bako 5, ένα pool έχει. Το main threat είναι αυτός. Ignite αν υπήρχε από τον Dominant, ακόμα ένα. Το main threat είναι εκείνος για το φάντασμα. Και legit δεν είναι meme αυτό. Είναι legit με τόσα που υπάρχουν Polymorph, Exhaust, κουτουλουμπουλουμπου. Ignite δεν υπάρχει, θα πρέπει να υπήρχε, ξαναπούμε, αλλά ok. Ξαναλέω ότι θα πρέπει να έχει πάει το Herald στο Καπομαρού. Όλα καλά, όλα ωραία. Επίσης εδώ μπορεί πολύ εύκολα η ανόρθωση να στάει πράγματα στο top. Teleport Advantage. Teleport Advantage, ο Warrior Lady έχει ulti. Ο Ornn είναι 8 level. Δεν με νοιάζει βασικά το level του. Έχει πράγματα. Άρα είναι. Ναι, αλλά δεν είχε. Τώρα αυτό είναι άλλη κουβέντα. Γιατί θα μιλάγαμε για άλλο και παιχνίδι τελείως. Εδώ, άμα στάρουν ένα Ward, μπορεί να βγάλουν πράγματα top. Μπορεί απλά να στυλάει ο Γουλού και να προσπαθούν να κινηθούν εκεί. Γιατί με το Teleport Advantage μπορεί να κινηθεί δημιουργικό σε πράγματα. Επίσης να σχολιάσουμε ότι ο LeBron απλά κόβει βόλτες, by the way. It's ok. Ο Γουλού είναι στον bot, ο Μπάκο νομίζω είναι η φορά που κάνει ulti. Νομίζω. Να είσαι καλά, γορινά μου, να είσαι καλά. Γιατί αρχίζει να φάει στον bot, ο Μπάκο κάνει την ulti, αποφεύγει το knock-up. Φεύγει. Στο top απλά κάνουν reset, επίσης. Πείτε μου για ποιο λόγο, ενώ γίνεται αυτό στο bot και ανοίγουν την ulti, δεν μένουν top. Γιατί ο Warrior Lady
δεν είναι εντός εισαγωγικών, δεν κάνει κάτι λάθος, απλά ήθελε εδώ πέρα να φαϊτάρει γιατί μπορούσε να πάρει και First Blood αντικειμενικά. Αλλά πείτε μου γιατί απλά δεν μένουν top, δεν μπαίνουν εδώ σε αυτό το side όλο και δεν κινείται η Λούλου μαζί να πάνε να διβάρουν πάλι. Είναι ακόμα ένα dive point αυτό για το top lane. Είναι ακόμα ένα dive point. Με το που γίνεται αυτό, εδώ έχεις opening, εδώ δεν φεύγεις. Έχεις ένα λεπτό Drake, ok, cool. Cool, αλλά θες να πάρεις plates. Θες να dive-άρεις, θες να πάρεις πράγματα, θες ο Αφίλιος να πάρει κάτι. Δεν έχει πάρει τίποτα μέχρι στιγμής. Legit δεν έχει πάρει τίποτα ο Αφίλιος μέχρι στιγμής. Οκ, ulti για ulti. Teleport έχουν ακόμα η ανόρθωση και αφού φτάσουμε σε αυτό το point στο οποίο έχουν καεί δύο teleport, το ulti δεν έχει ο Ουλού και έχουν γίνει αυτά τα dive points τα οποία δεν έχουν δει, δεν έχουν φανελάρει καθόλου γκολ στον Αφίλιος, ένα Herald έχει μείνει στα χέρια του LeBron. Έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Δεν είχαν info για το scanner, αλλά δεν τους νοιάζει κιόλας. Τους κάνανε ένα impale θα ήταν εκεί. Τουλάχιστον θα μπορούσαν να κάνουν threat ότι θα κάνουν dive. Κάπως να τους πετάξουν έξω από το lane. Ο Vladimir δεν μπορούσε να. Πιο γρήγορα θα έρχονταν η Λούλου στο ρωτή. Όπως και ο Vladimir, αλλά ο Vladimir ακόμα δεν είχε damage. Τώρα έβγαλε λίγο damage. Προχωράμε. Okay, πάμε τώρα στο επόμενο point, το οποίο είναι το Drake fight. Εδώ κυνηγήσαν λίγο και τον Tommy. Δεν είχε vision by the way. Δεν είχε vision. Το κυνηγήσανε. Δεν τον νοιάζει καν τον Tommy γιατί έχει Athens. Είναι κομπλέ. Οι άλλοι, ναι, μεν έχουν damage αν τον πιάσουν να τον σκοτώσουν. Sure. Αλλά. Ναι, αυτό που ήθελα. Που άλλο το είχα σημειώσει, sorry. Αλλά ναι. Δεν μπορούν να τον πιάσουν έτσι αλλιώ και flash που είχε. Αυτό το wave είναι even. By the way. Δεν είναι λάθος του μπάγκο τόσο βέβαια αυτό που γίνεται εδώ. Αλλά αυτό το lane sky even. Κάτσε λίγο να το ξαναδούμε. Ωραία, sky even. Είναι even wave. Και μόλις έχει κάνει reset, teleport δεν έχει. Ο Warrior Lady έχει teleport, άρα μπορεί να συναβεί ένα βήμα πιο μπροστά. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Μέσα στο παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να το δεις αυτό. Τους να πας να το αφήσει εκεί και απλά να κατευθύνεις κατευθείαν για τον Drake. Γιατί έχει 20 δευτερόλεπτα. Άρα σου λέει: okay, είπα να αποστρέψω αυτό το wave και πάω να φύγω κατευθείαν για να χάσουν πράγματα. Προχωράμε. Μπαμπαμ, γιατί αυτό το είδαμε. Πρέπει να το βγάλουν gang, δεν βγήκε. Ο Drake είναι up. Ωραία. Ο Drake είναι up και εδώ πέρα. Ωραία. Και εδώ πέρα έχουμε ένα άλλο fight. Hello, Gosberg. Εδώ πέρα έχουμε άλλο fight. Ωραία. Ωραία, okay. Λοιπόν, ο Warrior Lady έκανε πριν την ulti του. Ωραία, αυτό το timer. Εντάξει, τα άλλα, το vision μπορεί να μην το ξέρει, το info μπορεί να μην το έχει, αλλά το timer την ulti του Warrior Lady το έχει κρατήσει, λέει η λογική. Και είναι ένα σόρ με TP. Σε φοβίζει χωρίς την ulti. Σε φοβίζει σε κλειστά σημεία, ναι, μπορεί να σου κάνει knock-up, μπορεί να σου κάνει πράγματα. Sure, μπορεί. Σίγουρα. Αλλά σε φοβίζει τόσο πολύ, actually. Όχι. Είναι απλά ok. Ok, είναι απλά ένα ενοχλητικό horn. Και εδώ ο QBD περπατάει αρκετά. Ο LeBron έχει ulti. Δεν χρειάζεται να κάνει βασικά κάτι την ulti. Sorry. Έχει ghost, έχει epsilon, έχει sin. Ο Ντόμι να έχει ardent. Αθήνη, sorry. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Είναι legit πάρα πολύ δυνατή αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι βασικά δεν είναι πάρα πολύ δυνατή για να κλείσει ο Favorite 5. Είναι πάρα πολύ δυνατή για να τον μελτάρουν σε δευτερόλεπτα. Δεν θα προλάβει να προκάρει το aftershock. Δεν προλάβει να προκάρει το Aftershock. Και εν τέλει κάνει Epsilon ο LeBron και ενώ έρχεται ο Ντόμι και έχουν 2 με 3 4 δευτερόλεπτα μέχρι να φάνε αυτό το threat που θα έχει πεθάνει ήδη με Ghost, Epsilon, Knockback, ιστορίες, κουντουλουπού. Μετά θα έρχονταν ένας Warrior Lady ο οποίος δεν έχει ulti για να. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και εν τέλει ο LeBron απλά φεύγει έξω. Και θα καταλάβετε και θα συνειδητοποιήσετε πού είναι δυνατός ο LeBron. Ότι ανοίγει εδώ Ghost, το βλέπετε, ανοίγει Ghost και κάνει ulti. Και δείτε, του αφήνει όλους ένα HP. Το βλέπετε. Δεν είναι delusion αυτό το πράγμα. Είναι ότι εδώ legit ανοίγει Ghost και Epsilon, σκότωνε το QBD. Οι άλλοι δεν είχαν ένα Thresh, ο οποίος είναι 2-5 level. Συν ότι έχουν και ένα επιπλέον level στο Brom, ο οποίος είναι level 6. Ένα HP, τρόπο σου λέει εσύ. Σου άφησε πάρα πολύ low. Απλά ο LeBron κάνει ύψιμο και φύγει προς τα έξω. Ο Μαμόρου κάνει το splash εκεί. Οκ, okay, ο Warrior Lady παίζει πολύ ωραία εδώ. Παίζει πάρα πολύ ωραία εδώ. Legit. Φλασάρει ωραία, κάνει knock-up, ζωνάρει πολύ ωραία. Μέχρι να πάνε το χρόνο σκοτώ στο white in. Απλά έχει φάσει ότι. Δες ότι ο LeBron. Νομίζω τώρα καταλαβαίνει πόσο damage έχει. Τώρα καταλαβαίνει τι κάνει το comp τον. Το Hecarim μαζί με Λούλου Κουντουλουπού.
Ήταν απλά δυνατός και δεν. Ακόμα και τώρα είναι δυνατή. Δες ότι ο Dominant απλά με ένα flash παίρνει distance και είναι κομπλέ. Τι είχε γίνει εδώ που ξεχάσει. Α, τίποτα. Εδώ είναι φλασάριο μπάκο, κάνει knock-up. Οκ, cool. Κάτι γίνεται εδώ, κάτι που δεν θυμάμαι τώρα. Ο Γουλού το παίξε πολύ καλά αυτό το fight. Εκμεταλλεύτηκε full αυτά που κάνανε. Ήταν αρκετά clean. Τι γίνεται εδώ είναι το ερώτημα. Α, ναι. Ναι, και εδώ είναι που αρχίζουν τα. Εδώ που αρχίζουν τα full randomness και full η ανόρθωση που εκμεταλλεύεται full τα πράγματα. Καπαμαρού δεν έχει flash και χίλα το προηγούμενο fight. Στον bot το μπάκο δεν έχει teleport. Δεν έχει ult από πριν. Το fight που είχαμε δει στο bottom lane προλίγου. Πιάνει το Καπαμαρού. Και ζωστή ακόμα και τώρα δεν έχει. Δεν είναι πολύ νωρί για να έχει damage ο Τζότζος, ωραία. Και ακόμα και τώρα μπαίνουν, ας πούμε, επιθετικά για να τον σκοτώσουν, δεν τον σκοτώνουν. Ο Λουμπέρον παίρνει ένα και δύο kill. Εδώ έχει το Trinity, το be honest. Okay. Και είναι ocean Drake. Ωραία. Εγώ θα σας πω το άλλο εδώ. Ωραία. Θα σας πάω πιο πίσω, πάλι. Θα σας πάω full πίσω πάλι. Και μέχρι να φτάσουμε αυτό το ocean Drake, στο πώς θα παίξαν φάντασμα και πόσο ωραία το παίξει ανόρθωση. Τέλεια, όλα ωραία. Θα σας πάω πίσω. Και θα σας πάω στο top. Δεν θα σπάω καν σε αυτό το fight, sorry. Θα σπάω. Wait. Θα σπάω σε αυτό το σημείο. Ωραία. Σε νοιάζει ο Ocean Drake. Στο stat που δίνει ο Ocean Drake. Είναι το δεύτερο Drake. Είναι ο μοναδικός Ocean Drake που θα βγει στο παιχνίδι. Σε νοιάζει. Σαν Drake. Σαν stat που δίνει, σε νοιάζει. Ενώ δεν θες να φανελάρεις καλύτερα gold. Τι θες να κάνεις εδώ, θες να πάρεις τον Drake, τον Ocean Drake, ή θες απλά να φανελάρεις gold full σαν αφίλιος. Να βγάλει κόλλο στον αφίλιο που σημαίνει ότι θέλει να πάρει plate. Άρα απλά το κάνει give up. Δεν ξέρω, έπρεπε να έχει παίξει με εξώ, κατά τη γνώμη μου. Αλλά είναι ok. Εδώ απλά μπορεί να τριντάρει. Ας πάρουν όσο Drake. Οκ, καταλαβαίνω ότι είναι κάτι για εκείνου. Επιπλέον χίλιε κουτουλουπού. Αλλά εδώ θε να δώσει actually gold όντω στον αφίλιο. Για να πάρει gold. Θα βαρέσει, έχει τρόπο να βαρέσει και θα φτάσει σε αυτά τα items τα οποία θα βαρέσει και θα έχει χώρο και χρόνο να βαρέσει. Έχει χρόνο να βαρέσει ο φίλος στο game. Και απλά δεν φανελάρεις τίποτα. Δεν δίνεις goal στον αφίλιο, δεν κάνεις τίποτα creative to be honest. Ενώ η ανόρθωση πολύ ωραία απλά απαντάει στα πάντα τα οποία γίνονται. Πολύ να φτάσει σε αυτό το σημείο στο οποίο και αυτό το fight το παίζει πάρα πολύ ωραία η ανόρθωση και το παίζει αρκετά λάθος η φάντασμα. Απλά πρέπει να είναι φούρε με τσαμπουκά. Δεν είναι, ο QBD μπαίνει ευθεία και σου λέει OK, δεν κάνουν τίποτα. Όλα καλά. Πάμε να φαϊτάρουμε, δεν κάνουν τίποτα. Που είναι η αλήθεια. Είναι όντως ότι σε φάση ότι η ανόρθωση σου λέει φίλε, δεν κάνουν τίποτα. Πάμε να τους τρέξουμε. Και πολύ στέκει κιόλας έτσι. Wait, ωραία, προχωράμε. Καλύτερο κουρεύεις. Λοιπόν, παίρνει τον Drake εν τέλει. Ωραία, είπαμε κάποια διαφορετικά τέτοια που μπορούσαν να γίνουν. Ο Λεμπρόν εδώ πέρα μαζεύει kill, παίρνει και τον Drake. Όλα καλά, όλα ωραία. Τέλεια. Ναι, ισχύει. Ωραία, προχωράμε. Σαν φάρι ολοκληρωμένο για τον Μπάκο. Αθήνης για τον Ντόμινα και αφήνει και το Herald στο bot. Τελειώνει το timer. Πού μπορώ να δω το timer. Wait, μπορώ να δω κάπως το timer. Από το spectate. Βασικά είναι εδώ. Τελείωνε το timer. Ναι. Before the Drake fight. After the review, yeah. Άρα τελείωνε το timer και το άφησε bot. Άρα τα gold τα οποία ήθελες να τα φανελάρεις στον αφίλιος, εν τέλει πάνε away στο bottom lane και στη Lulu που... Ναι, οκ, θες gold αλλά δεν θες να τα βάζεις εκεί. Ιδανικά έπρεπε να το έχεις κάνει αυτό στο top lane, το οποίο δεν έγινε. Τέλεια. Λοιπόν, προχωράμε. Κοίτα τι γίνεται. Ωραία, το objective, ωραία, τι θέλει να κάνει ανόρθωση εδώ. Πάμε και τα δύο. Τι θέλει να κάνει ανόρθωση εδώ. Να συνεχίζει, να σκελάρει, όλα καλά, όλα ωραία. Το game πάει καλά για αυτούς. Βασικά έτσι όπως έχουν μοιραστεί τα gold. Για τους φάντασμα είναι ok για την ανόρθωση. Είναι ok να είναι 2k gold στο 15 πίσω. Είναι ok.
Είναι, okay. Είναι όντως ok να είναι πίσω 2K gold το 13. Μια χαρά, όλα καλά. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ πάντα σε αυτό το παιχνίδι πάντα φάντασμα θα πρέπει να ήταν creative και proactive. Ωραία, τι θέλω να κάνω εδώ. Ποιο είναι το objective ουσιαστικά για τους, για τους φάντασμα. Τα plates μέχρι το 14. Και τα side lanes. Στο μη συνήθως στέλνεις όταν έχεις πάρει side lanes. Ωραία. Και εδώ απλά δεν. Ο Phillips είχε the mid μαζί με τον Brom. Άρα του στερεί επιπλέον resources. Εδώ θα πρέπει να ήταν side lane, top, bot. Εδώ πρέπει να είναι ήδη top. Δηλαδή τα, στο πώς είναι στημένοι στο map είναι λάθος. Full. Θα πρέπει να ήταν top. Να παίρνει gold. Η Λούλου να ήταν mid. Η οποία και πάλι μπορεί να μπουσάρει το wave και να έχει teleport. Αφού έχει παίξει πέρα από το παιχνίδι. It's ok. Και το φανελάρι gold. Και απλά είναι εδώ, καθαρίζει wave, δεν έχει να πάρει τίποτα. Το jungle παίρνει όλο LeBron. Και είναι even. Και είναι και πίσω, δεν είναι καν even. Δηλαδή το strategy behind the Aphelios. Το Aphelios Magus μπορεί στο early game, στο mid game να έχει χάσει τα armor pen και όλα αυτά και όλα αυτά και όλα αυτά. Αλλά το champion παραμένει δυνατό στο late game. Παραμένει ένα beast late game champion. Έτσι λέγω, Μαρού πιάνεται. Προφανώς λάθος του που πιάσει εδώ στο mid. Παρ' αυτό εδώ πέρα παίρνει και το teleport Jojo. Και εδώ είναι κάπου, εδώ είναι η στιγμή που ο LeBron συνειδητοποιεί πόσο δυνατός είναι. Αν τα έκανα. Εντάξει, απλά review είναι, γι' αυτό είναι ένα ταπεινό review. Επίσης εδώ ο LeBron καταλαβαίνει πόσο δυνατός είναι. Και μπαίνει μόνος του, μέσα σε δύο άτομα. Και σκοτώνει. Α, και μάλλον είχε κάνει ένα δυνατό champion. Μάλλον. Δηλαδή ο LeBron τώρα, σε αυτό το 15 λεπτό, τώρα που πήρε το Trinity και πήρε και το double kill στο mid, κάνει ότι και κινείται όπως έπρεπε να κινηθεί ίσως από ό,τι θα κάνει πριν. Όχι, από την ανόρθωση κάνω ρε εσύ. Η ανόρθωση, μα η ανόρθωση, ξέρεις τι, θα σου πω, είναι έτσι το game. Είναι έτσι το game που η ανόρθωση είναι, κάνει legit, okay, σωστά πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει proactive plays, τα έχει κάνει. Ό,τι χρειάζεται να κάνει, το έχει κάνει, καταλαβες. Γι' αυτό είναι το πρόβλημα εδώ, είναι ότι είναι από την άλλη μεριά το θέμα. Δηλαδή είναι έτσι το draft, είναι έτσι σχεδιασμένο το παιχνίδι, ότι οι άλλοι θα πρέπει να κινηθούν στην αρχή. Η ανόρθωση παίζει κομπλέ. Παίζει κομπλέ. Εδώ θα πρέπει να περπατήσει. Εδώ πούμε, έχουν περπατήσει τόσες φορές απλά πιο ευθεία που τα έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως. Που είναι μια χαρά. Δηλαδή εδώ ας πούμε στη φάση που πήγανε απλά για να πάρουν ένα εδώ ας πούμε δεν είναι ok αυτό που κάνουν. Ολόγοι με το UBD. Το θέμα είναι ότι φάντασμα είχαν ένα, αυτοί έπρεπε να κάνουν πράγματα μάγκες. Όταν υπάρχει ένα priority σε κάποια, όταν υπάρχουν κάποια proactive plays τα οποία πρέπει να έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει, είναι int. Είναι legit int. Τι κομπλέ ρε, εμείς τρολάρουμε. Ναι, κομπλέ. Ο QBD έχει περπατήσει δύο φορές. Εδώ τα έχω πει. Δηλαδή, ότι λάθη έχουν γίνει, τα έχουν πει. Και δεν ήξερα ότι είναι στο team. Γιατί τρολάρει ο κύριος στο chat. Ας πούμε, εδώ περπατάει ο. Εδώ που σκοτώνει τον Καπομάρου. Εδώ είναι μια χαρά. Έλα. Να. Εδώ ας πούμε περπατάνε χωρίς λόγο κιόλας. Επίσης. Εδώ δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει plate, αυτό το tower για να το πάρουν, δεν θα το πάρουν. Γιατί μόλις είχαν δει και προ λίγο το είχε κάνει με εδώ στο mid. Ή πήραν το info από εδώ. Τον είδανε σίγουρα. Λοιπόν. Ναι, οκ, τον είχαν δει, ωραία, κομπλέ. Άρα δεν υπάρχει λόγος να προπατήσεις εδώ, σαν ανόρθωση και απλά να παίζεις νορίζον. Και ο λόγος του QBD εδώ πέρα τρολάρουν πριν το Herald. Απλά είναι ένας Herald ο οποίος είναι ένας Herald ο οποίος δεν πολύ έχει και νόημα. Σκέψε ότι η ανόρθωση ρε φίλε δεν χρειάζεται να πάει να κάνει siege. Επίσης δεν είναι ότι και μπορεί να κάνει και siege πάρα πολύ αυτό το combo. Μπορεί να εκμεταλλευτεί τα out macro και out rotate, μπορεί να κάνει τους φάντασμα. Οι οποίοι legit έχουν κάνει μπορεί και όλα λάθος. Και άλλοι τα έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως. Έτσι είναι το game, έτσι είναι πώς είναι το draft, έτσι είναι πώς είναι τα picks. Γι' αυτό κιόλας έχω μείνει σε αυτό. Εδώ ο Loki μαζί με το Cupid τρολάρουν full. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν τρολάρουν, δεν υπάρχει καν λόγος να το κάνουν αυτό. Χαλάνε flash, μένουν εκεί, δίνουν kills ο LeBron. Είναι troll. Προχωράμε, πάνε για το Herald εν τέλει φάντασμα. Βασικά πάει για το top. Ας να το προχωρήσουμε λίγο γιατί μείναμε πάρα πολύ εδώ.
Ωραία. Ακόμα μια ευκαιρία για αυτό το tower στο top. Δεν. Herald up. Στο bottom lane επίσης φαϊτάρα, νομίζω. Κάτσε, γιατί γίνονται παντού τρογιές εδώ, περίμενε. Περίμενε. Επίσης αυτό το λέω starter είναι λάθος. Είναι λάθος, έπρεπε να έχει πάει Arden κατευθείαν. Επίσης αυτό εδώ πέρα που πάει για Gargoyle είναι τρογιά. Έπρεπε να έχει πάει Zekes και Solari. Γενικά Boris, καλησπέρα. Συγγνώμη για αυτά που είδες από τα items. Δεν πειράζει. Θα μας συγχωρέσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευγενική συγχωρία ακόμη μια φορά σαν Summon SL. Βέβαια αυτός είναι ο Wallerus, είπαμε. Ο Boris έχει πάρει σύνταξη και αυτή είναι η Doris. By the way. It's okay, πάνε για το Herald. Η λογική φαντάζομαι εδώ της, των φαντασμάτων είναι ότι να ανοίξουμε Herald πριν τον Drake, να έχουμε το Prio Mid και να πάμε για τον Drake, να είμαστε πρώτοι εκεί. Τέλεια. Αν είναι άλλη μεριά, απλά η ανόρθωση καθαρίζει waves, κρατάει ulti κουτουλπού για τον Drake. Και όλα καλά, προχωράμε. Επίσης παίρνω και το πρώτο tower. Εν τέλει, η ανόρθωση. Ενώ οι άλλοι έχουν πάρει δύο Herald, η ανόρθωση παίρνει το πρώτο tower. Άρα και τα extra gold. Τέλεια. Μια χαρά, όλα ωραία. Εκμεταλλεύονται full πράγματα. Μέχρι να φτάσω στο σημείο στο οποίο ο Τζόζο θα έχει κάνει ένα καπέλο upgraded και απλά θα του τρέξει μαζί με τον Τζίγκα. Το καπέλο βγήκε. Clean. Ωραία. Και πάμε σε αυτό που λέγαμε. Είχαμε πάρει το Herald. Πάμε να ανοίξουμε το Herald στο mid. Εδώ να δείτε. Θα σου πω. Η ανόρθωση μπορεί να κάνει engage αν κάψει ο White Team το shield. Γι' αυτό και λεσμένο πολύ στη μεριά των φαντασμάτων ότι πρέπει αυτοί να κάνουν την πρώτη φάση. Γιατί οι άλλοι μπορούν να, έναν τρόπο, με έναν τρόπο θα μπουν, μπορούν να μπουν. Το οποίο κάνανε και αργότερα. Όταν ο Μπρομ κάνει το shield. Όταν ο Μπρομ κάνει το shield, είναι clean. Έχουμε opening. Τέλεια. Μέχρι τότε, τσιλάρουν. Μέχρι. Σε βάζει tunnels mindset στο Gargoyle. Ισχύει. Μέχρι τότε τσιλάρουν. Λοιπόν. Και πάμε τώρα. Έχουμε για λέμε. Προχωράμε. Sorry. Πουσάρουμε mid. Πουσάρουν και πουσάρει και ενώ στο mid. Λέει. Σηκωθείτε και κινηθείτε, λέει το ρολόι. Όχι, σε λίγο. Ναι, η Λούλα έχει πάει Αθήνη. Λοιπόν, εδώ ο Μπάκο θα μπορούσε να φλασάρει και να κάνει ulti. Ναι ή όχι. Πιστεύω θα μπορούσε. Πιστεύω θα μπορούσε πολύ άνετα. Είναι όλοι εκεί. Δεν έχει πρόβλημα και να πέσει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει follow από εκεί. Ναι, πάει για Λούντες. Είναι πολύ λάθος. Θα μπορούσε μια χαρά να κάνει flash. Ακόμα και εδώ. Είναι 3 με 4 opening που μπορεί να κάνει ρο. Και εδώ. Όχι εδώ, sorry, όχι εδώ. Και εδώ. Επίσης, ο Loki είναι mid, καθαρίζει το wave, πολύ σωστά για να μην πάρει το Herald Tower. Άρα θέλει τουλάχιστον 3-4 δευτερόλεπτα μέχρι να φτάσει εκεί. Και δεν μπορεί να σκοτώσει κάποιον και να πάνε για Drake. Ναι, μπορούν. Εν τέλει απλά μπαίνουν μες στο pit. Πολύ ωραία η ανόρθωση, καθαρίζει το wave στο mid. Δεν δέχεται και το engage, όλα καλά, όλα ωραία για εκείνους. Ναι, γεια σας. Αγγέσαι, αυτό είναι Fog of War σημείο, Α, δεν το πιάνει εδώ. Εδώ. Κύριε Μπάκο. Εδώ, το Σάιον δεν πρέπει να είναι εδώ. Έπρεπε να είναι σε σημείο για να κάνει engage. Οι άλλοι περιμένουν απλά να χαλάσει ο Mr. White in the shield για να αρχίσει το engage. Κάποια στιγμή να το χαλάσει. Τέλεια, σμαϊτάρι, φλασάρι. Αφού τους δίνουν όλο αυτό το χώρο, και είναι αυτό που λέγαμε και πριν από τον draft, ότι τους δίνουν όλο αυτό το χώρο να κάνουν πράγματα. Όλα καλά, όλα ωραία. Χαλάει το shield. Χάλασε το shield. Α, έκανε stopwatch. Πόσο ωραία το έχει παίξει ο Γουλού, φίλε. Μπράβο του. Και πριν με το flash flank, για να μην είχε ulti. Εδώ βλέπεις, δηλαδή, ο Γουλού ξέρει, ρε φίλε, ότι αν δεν κάψει το shield ή δεν κάνει κάποια τρογιά ή δεν πέσει ο μπρομ, δεν μπορώ να κάνω ulti. Δεν μπορώ να κάνω engage. Και έτσι είναι το παιχνίδι. Και εδώ με το που κάνεις, α, το αρχίζει από πριν. Και απλά είναι πάνω στο δίδυο stopwatch. Είναι clean, είναι όλο λάθος το fight. Δεν είπατε ότι, μα δεν έκανε ulti. Πώς να το πούμε. Δεν έκανε ulti, μία ulti έκανε στο παιχνίδι. Δύο, sorry. Εδώ θα πρέπει να είναι στο σημείο που είναι ο dominant και να προσπαθεί να βρει ένα ρο. Ο Γουλού το έχει παίξει πάρα πολύ καλά αυτό το fight. Το έχει παίξει legit πάρα πολύ καλά αυτό το fight. Και ο Loki. Καλά, ο Loki το έκανα και after analysis εγώ. Το έκανα και after analysis έτσι κι αλλιώς εγώ. Στο το position που είχε. Δεν υπήρχε κανένα threat για εκείνον. Ωραία, ulti. Κουτουλουπού. Ο Τζόζο μπαίνει ωραία με το πουλο. Ο Καπομαρού πηγαίνει λίγο πιο ευθεία από ό,τι θα έπρεπε. Ενώ απλά θα έπρεπε να έχει μείνει πίσω. Από την άλλη μεριά ο Loki το σκοτώνει clean. Αρκετά.
Αλλά όπως και να έχει, το κερδίζουνε το fight, φάντασμα. Γιατί ακόμα δεν έχουν items η ανόρθωση. Άνοιξε και ύπνο το Stowwatch. Α, οκ. Οκ, πέφτουνε. Τώρα παίρνουν το πρώτο tower. Και από την άλλη μεριά ο Τζόζεφ που σάρει το μήνυμα να πάρει και αυτός ακόμα ένα tower. Που σημαίνει ότι χάσαν, πήραν και τον Drake, τον κλέψανε. Οκ, πέσανε. It's ok, Klein. Γιατί τα πήρε η Λούλου. Legit είναι Klein για, τους, για την ανόρθωση. Είναι το τέλειο σενάριο. Είναι ατέλεια. Πήρε τα κύρια Λούλου. Μια χαρά. Σαν να κερδίσαμε ήταν. Που ήταν όντως σαν να κερδίσανε. Πήραν tower. Και τα τρία κύρια πήρε η Λούλου. Σιγά. Και εδώ Boris strikes again. Gargoyle, πρώτο item. Ενώ το Ζέκες εδώ είναι OP-OP για τον Καμπομαρού. Ξέρουμε όλοι τι κάνει ο Ζέκες. Αν δεν ξέρουμε. LOL Phantom. Να δείτε τι κάνει το Ζέκες και γιατί είναι OP σε αυτό το παιχνίδι προφανώς. Εδώ είναι Ζέκες, Solari το itemization. Και εδώ είναι Titanic με τα Solari. Εδώ είναι Ardent. Από απέναντι είναι όλα clean. Γι' αυτό σχολιάζω και τους απέναντι, γιατί τα απέναντι είναι κομπλέ. Όλα καλά. Είναι legit όλα κομπλέ. Δεν έχουν κάνει. Έχουν τρολάρει σε 3-4 σημεία, σε κάποια σημεία που περπατάγαν χωρίς λόγο, σε κάποια πράγματα που πήγαν να κάνουν contest ενώ μπορούσαν να κάνουν rotate. Τέλεια. Αλλά δεν είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να κάνουν δημιουργικά plays. Είναι ότι αυτοί απλά πρέπει να τσιλάρουν. Αν είμαστε even ή έστω και 3K goal πίσω τη στιγμή που ο Vladimir θα έχει 2 items spellbinder καπέλο και άλλο έχει 75% critical, είμαστε κομπλέ. Ακόμα ένα point για ρο, by the way. Τριντάρουν πράγματα. Εδώ στην μεταξύ νομίζω ότι απλά οι φάντασμα κατάλαβαν ότι μπορούν να κάνουν πράγματα στο map. Και μπορούν και. Εδώ δεν λε, σκέφτηκαν ότι. Μπορούμε να πάρουμε tower actually. Και βλέπουμε ένα push πήραν 2 tower. Τρίνταραν το άλλο side lane η ανόρθωση. Έχουν και τα δύο side, έχουν και το mid. Έχουν ανοίξει το map πιο πολύ. Αυτό το δεύτερο tower είναι ψηλό irrelevant, to be honest. So it's okay. Α, θυμηθώ λίγο τι γίνεται μετά από εδώ. Ωραία. Θέλω να συνεχίσουν να βγάλει και βασικά το void ο Τζότζος. Σαν επόμενη επιλογή. Ανάλογα θέλει να πάει. Ακόμα η Μαϊμά τώρα αρχίζει να χτίζεται σιγά σιγά. Επίσης. We don't want to fight if. If we do, we play it slow. Yeah, yeah, I know. Γι' αυτό θέλω να κάνω εδώ κιόλας, να το παίξουν slow, full. Επίσης έχει Drake σε 2 λεπτά από τώρα και τους παίρνουν το blue buff, φίλε. Φίλε, τους παίρνουν το blue buff. Και δεν είναι που η ανόρθωση σου λέει ότι, εντάξει, δεν κάνουν τίποτα. Εσύ, δεν κάνουν τίποτα αυτοί. Πάμε να τους πάρουμε απλά και τα camps. Πάμε να τους ψάρουμε και εμείς mid. Δηλαδή, εδώ τώρα είναι auto-rotate full, φάντασμα, απλά κάνουν κύκλους. Ο Καμαμόρ θα πρέπει να ήταν side να φάρμαρε. Και η ανόρθωση πάει ευθεία απλά για να πουσάρει το tower. Και απλά κόβουνε βόλτες στο map. Είναι φάση ότι δεν ξέρουν καν τι να κάνουν. Ενώ ακόμα είναι δυνατοί, αλλά όντως, όπως πήγε ο Hater, ήταν το παίξουν slow, μια χαρά τον κάνει. Λοιπόν, προχωράμε. Το tower αυτό έχει μείνει ζωντανό, by the way. Από τότε που λέγαμε, θυμάσαι στην αρχή του παιχνιδιού, αυτό το tower έχει μείνει. Φανελάρουνε για πάντα gold η ανόρθωση. Forever. Το tower υπάρχει. Τα plays δεν τα πήρανε ποτέ. Όλα καλά, όλα ωραία. Και chillings. Astro chillings. Orn upgrades στο 14-15 level. Υπάρχει Rabadon, υπάρχει Infinity και μετά είναι game over, guys. Μετά είναι game over. Μετά το σημείο που. Και καλά κάνουν να το scale κάπως φάντασμα. Είναι το σημείο το οποίο ο φίλος πρέπει να έχει 6 items και να κάνει ένα V80. Δεν θα φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο. Οκ. Okay. Θέλουνε. Prio mid. Και πάλι, α, εδώ λοιπόν πάμε να βγάλει κάτι top. Το θυμάμαι αυτό. Ο Τζότζος εδώ πέρα παίζει. Το θυμάμαι αυτό. Λοιπόν, ο Τζότζος εδώ δεν θα πρέπει να έχει προβάτηση εκεί για αρχή. Κάτσε λίγο να δω λίγο τι vision έχει. Ωραία. Γιατί μόλις ο Χέντρι κάνει reset, το κόβει νομίζω έτσι. Wait, το κόβει. Όχι, δεν το κόβει. Δεν θα πρέπει να έχει κάνει. Όχι, δεν πρέπει να περπατήσει ποτέ εκεί ο Τζόντος. Εδώ δεν πρέπει να περπατήσει ποτέ. Γιατί μόλις τώρα ο δικός του κάνει reset, που σημαίνει ότι. Βασικά δεν έχει καν info. Δεν έχει καν info. He's trolling. Δεν έχει καν info. Περπατάει, οκ. Okay. Θέλει να το φαϊτάρει. Ξέρει ότι ο Γούλου έχει το TP. Πεθαίνει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε. Και εδώ. Έχει ulti. Τρώει Polymorph, έχει ult ακόμα. Έχει ult ακόμα. Hi. Ρε. Μισό.
Ξέρω τι φταίει, ξέρω τι φταίει, ξέρω τι φταίει. Ξέρω τι φταίει, guys, ξέρω τι φταίει. Μισό, μισό, μισό. Ξέρω τι φταίει. Το βρήκα, εδώ είναι. Για να δω. Λοιπόν, το βρήκα. Δεν είχε. Περίμενε, περίμενε. Πριν τρολάρω, περίμενε, περίμενε. Εγώ μια χαρά βλέπω να έχει. Ωραία, το βρήκα. Το βρήκα. Εδώ είναι, guys. Το βρήκα. Το μαγικό κουμπί. Εδώ είναι, εγώ το έχω. Εγώ το έχω. It's my, mine now. Σε μένα είναι, παιδιά. Sorry. Sorry, σε μένα είναι. Σε μένα είναι, guys. Λοιπόν, προχωράμε. Όπα, τι έκανα στο map. Mine now. Τώρα, εντάξει, λίγο χαβαλέκα, νερσί. Απλά εδώ στο τσάρτη σούλτη. Εδώ στο τσάρτη σούλτη. Εδώ κάνει ρο, ρε, και δεν κάνει ποτέ το τσάρτ. Άρα, το σκοτώνει. Mine now. Εντάξει, πιο πολύ αυτό ήθελα να το κάνω για τον Μπάκο, είναι αλήθεια, για το ρο, παρά για τον Λεμπρόν. Εντάξει, εδώ είναι απλά, το κράτησε κυρίως γιατί έχει τρέξει σε 30 δευτερόλεπτα. Άρα, ναι, it's ok. Κυρίως για τον Μπάκο, κυρίως για τον Μπάκο πάει αυτό. Νομίζω ότι εδώ Μπάκο πάλι, περίμενε, κάτσε λίγο να το ξαναβγάλω. Περίμενε, μισό λίγο. Μπάκο, καλησπέρα. Θα ήθελα να συζητήσουμε κάτι. Πέρασα χτες λοιπόν από το internet καφέ στο οποίο παίζει τα παιχνίδια του GLL και βρήκα αυτό. Βρήκα αυτό. Εγώ το έχω. Πες μου σε ποια διεύθυνση να ταχυδρομήσω και να το στείλω. Ευχαριστώ πολύ. Βασίλης Βολτής. Λοιπόν, προχωράμε. Glory, πρόσεξε καλά. Λοιπόν, προχωράμε. Πάλι εδώ πέρα έχει free row. Πάλι έχει free row. Free row, free row, free row, free row. Το thread. Το thread είναι ο Lucian. Η ανόρθωση πολύ ωραία περπατάει εδώ αφού ξέρουν, αφού δεν κάνουν κανένα engage. Η TP. Περπατάνε να start, να πάρουν vision, να μην χάσουν το control καθόλου από τον Drake. Ακόμα ένα ρο. Ο Loki είναι ακόμα εδώ. Ο Jones δεν έχει βγει, έχουν 10 δευτερόλεπτα. Ακόμα ρο. Damage έχουν. Πάλι βγαίνει. Ο Ντόμιαν βγαίνει σε 17. Πάλι έχουν TP. CD. Ο Μπάκο. Τι να ξέρω. Τι με ρωτάς. Δεν ξέρω. Νομίζω όχι πάντως. Νομίζω όχι πάντως. Έχει cooldown. Δεν θα την είχε στο Drake σίγουρα, guys. 84. Ναι, δεν θα την είχε σίγουρα στο Drake. Απλά σε όλα αυτά τα, σε όλα αυτά τα chances τα οποία σας έχουμε πει, όλα αυτά είναι baron. Θα τα ξαναγυρίσω όταν είναι. Όλα αυτά είναι baron, guys. Λοιπόν, πάμε. Hook. Okay. Και εδώ Loki. Chillings. Περνάει damage. Δεν τον ακουμπάει κανένας. Με το που πάει λοιπόν να κάνει κάτι, τρώει suppress, by the way. Δηλαδή εδώ το παίζουν full slow λίγη ωραία η ανόρθωση. Πιάνει το hook στο white in, εντάξει, ok, irrelevant. Απλά είναι ο Loki, ωραία του Jarvis πράξει εκεί. Μαζί με όλους τους άλλους και με το που πάει ο LeBron να κάνει κάτι, με το που πάει, κατευθείαν πιάνει ο Hatred. Δηλαδή το παίζουν τόσο slowly που είναι clean, που είναι win. Είναι legit win, slowly, κομπλέ, εδώ στο μεταξύ μπορούσαν να κάνουν Drake, αλλά... Ναι, πήγαν λίγο πιο deep, όμως... Περίεργο fight. Ναι. Αυτό είναι λίγο troll fight. Δεν ξέρω πως βγήκε. Πως βγήκε αυτό fight. Φίλε, wait λίγο. Κάτσε λίγο γιατί. Μισό λίγο γιατί κάτι έχει γίνει εδώ. Μισό λίγο γιατί ο Τσίκας εδώ πάει λίγο ευθεία. Περίμενε, το έχω ξεχάσει αυτό. Περίμενε λίγο. Οκ. Okay. Ωραία μέχρι εδώ. Τέλεια. Slowly. Εδώ θέλει slowly. Καλά, όλα καλά, οκ. Okay. Ναι, το πετάνε λίγο εδώ, η αλήθεια είναι. Το πετάνε είναι εδώ, είναι η αλήθεια λίγο. Όντως, κατά τα ψέματα, χάνουν το fight. Επίσης όλα αυτά είναι baron points, by the way. Αυτό που έλεγα στο top. Wait. Guys, sorry. Στο μεταξύ θυμάμαι πράγματα τα οποία τα έχω δει και τα... Και γι' αυτό κιόλας γυρνάω προς τα πίσω. Sorry. Λοιπόν. Αυτό που πάω στο top. Sorry, γιατί πνίγω. Και χωρίς λόγο κάνω τέτοιο. Λοιπόν, πού είναι. Ωραία. Εδώ. Αν το σκότωναν, ήταν baron, by the way. Check λίγο. Εδώ αν το σκότωναν, ήταν baron. Είναι baron point. Δείτε λίγο πώς είναι το map. Μόλις τώρα έκανε reset και τον έχουν δει, νομίζω. Είναι baron point γι' αυτό, by the way. Γι' αυτό έλεγα για το ρο. Λοιπόν, προχωράμε.
Επίσης και εδώ είναι πάνω από να σκοτώσουν, by the way. Αλλά και από την άλλη μεριά είναι για τον πάνω από για την ανόρθωση που τρολάρει έτσι. Δηλαδή έχουν χαθεί 2-3 μπάρων έτσι. For the memes. Για απλά για να παίξουμε λίγο φάπες. Αλλά όλα καλά. Όλα καλά. Έπρεπε να το παίξουμε λίγο πιο slow. Επίσης ο Γουλούδι δεν έπρεπε να φλασάρει. Γίνανε διάφορα σε αυτό το fight. Αλλά οκ. Okay. Επίσης ο Τσίγκας ρε φίλε, αφού υπάρχει του μπάκου η passive, γιατί φλασάρεις. No. It's okay. Το κέρδισε στο τέλος της ημέρας, άρα it's okay. It's okay, αφού το κέρδισαν. Λοιπόν, πάμε πάλι. Α, ναι. Επίσης, ακόμα ένα baron point. Νότρολ. Δεν χρειάζεται, αυτό δεν χρειάζεται. Εδώ το χέρι το παίζει clean. Κύριος, μένει, στο μεταξύ, δεν το πήρε ο Λεμπρόν αυτό το smite. Μένει κύριος, φλασάρει αμυντικά και φεύγει. Ενώ τι μπορεί να κάνει ο Λεμπρόν, να κάνει το ε, να χάσει τον Drake. Περιμένω λίγο. Να κάνει το ε, να χάσει τον Drake και μετά με το ρο να τον κυνηγήσει απέξω για το flash. Και είναι baron πάλι. Είναι baron. Είναι. Πάνε ρε παιδί μου, πάνε να το κάνουν contest, πάνε να πάρουν vision από εδώ. Μπορεί να μην είναι baron, κατάλαβες. Οκ. Okay. Αλλά στο τέλος της ημέρας και παίρνουν και τον Drake και κύριοι. Και κάπου εδώ είναι GG, μαγκές. Κάπου από εδώ και πέρα είναι GG. Even, στο 25. Just a zero item, τελειώνει και το void. Όλα καλά. Τώρα είναι μπόμπα. Τώρα το game είναι τέλεια. Τώρα είναι τέλεια για την ανόρθωση. Σε λίγο έχει 100% critical. Νομίζω ότι έχει. Wait. 95 δεν έχει, ναι, οκ. Πάτα ξανά το στατιστικό. Α, ακόμα ένα ρο. Εδώ, καλά εδώ, και εδώ τρολάρουνε full. Εδώ ανόρθωση περπατάει no reason. Εδώ λόγοι χωρίς flash, εδώ περπατάει, vision δεν έχει. Πω. Εδώ πέθανε, guys, το ξέρουμε ότι πέθανε έτσι. Εδώ αυτό που κάνει είναι dead. Δείτε λίγο. Δεν το ξέρει, αλλά είναι σφάση δεν έχει flash, πρέπει απλά να το προσέχεις αυτό. Γιατί το εψιλον, δεν ξέρω αν τη Λουίζα πάει μέχρι εδώ ή εδώ, ξέρω εγώ. Όπου και να πήγαινε θα τον πιάνανε. Εδώ στο Chillings. Τα έχουμε πει ρο χαλασμένα και τα σχετικά. Όλα καλά, όλα ωραία. Δηλαδή, ακόμα και εδώ δηλαδή που φεύγει είναι επειδή. Δεν. Α, και εδώ. Και όχι τίποτα άλλο. Και γουλού. Μάγκας, άρχοντας. Είχε Λάτερν, ναι, είχε Λάτερν. Αλλά τον προλαβαίνουν φίλε αν είναι σε αυτό το κουβόρο. Θα τον προλαβαίνει σε αυτό το κουβόρο αν έρθει. Είχε, το ξέρω ότι είχε Λάτερν. Εδώ όμως έχει και special δώρο. Καλησπέρα. Έχει και special δώρο. Έχει μια σπίδα. Εδώ γουλού κατευθείαν με το που βλέπει το σύρ σου λέει όπα, φύγαμε. Σε δευτερόλεπτα. Ό,τι έκανε και πριν στο Drake fight. Ναι, το έχω διαγράψει. Και φαϊτάρουνε. Πολύ ωραία. Το γουλού το έχει παίξει legit. Clean το fight. Διάβασε κατευθείαν ή πήρε το info για το shield. Κατευθείαν σκότωσαν τον μπάκο. Το παίξε legit clean η ανόρθωση εδώ. Με το που κάνουν οτιδήποτε μυστήριο. Βλέπετε ότι γι' αυτό και λέω στην αρχή εγώ το πήγα one side το game. Γιατί έτσι ήταν. Έτσι ήτανε ανάμεσα ποιος έπρεπε να κάνει πράγματα. Κατάλαβες. Ότι άλλα έπρεπε να απαντήσουν όταν οι άλλοι κάνανε λάθη. Κάτι το οποίο κάνανε. Παρόλο που έχουν τρολάρει σε 5-6 μία έτσι. It's okay. αλλά δεν πειράζει. Από εδώ και πέρα είναι συνομικές διαδικασίες. Αλλά δεν πειράζει, θα το τελειώσουμε το review. Πρέπει να έχει πάρει 5 ώρες το review. Λοιπόν. Παίρνει red, έχει 100% critical. Baron είναι up. Ακόμα. Τώρα από εδώ και πέρα, τώρα είναι η φάση που δεν μπορούν να κάνουν engage η φάντασμα. Δηλαδή είναι στα σημεία, έχει φτάσει πλέον εκεί το game με δύο infernal, με upgrade οι drabadons που είναι στο FF. Είναι στο FF. Άλλο λίγο τι γίνεται εδώ. Περιμένω ο Warrior Lady στο Hogwarts μπορεί να βρει πράγματα. Θα το λέμε λίγο από αυτή τη μεριά. Το τώρα αυτό δεν έπεσε ποτέ, guys. Δεν έπεσε ποτέ αυτό το tower. Παίρνει το TP. Εντάξει, φοβήθηκαν να φάει dive ο Τζόντζος εδώ. It's okay. Ναι. Τι γίνεται εδώ, κάτσε λίγο, δεν θυμάμαι τι γίνεται εδώ. Α, απλά καθαρίζουν, απλά μην πράγει γιατί ο Baron είναι up και πάει και έρχεται. Οκ. Okay. Πουλουτσιλάρι.
Ναι. Δεν έχει κάτι, ένα fighting ακόμα γενικά. Αυτό θα συμβαίνει. Λίγο, λίγο dance, πέρα δόθε. Τώρα... Μεταξύ βλέπετε αυτό το άρε πώς έχει ζήσει έτσι. Είναι σε φάση... Ομιζή. Είναι σε φάση Ομιζή this hour. Ναι, και είναι το, είναι το τελευταίο trick fight αυτό είναι. Τι γίνεται εδώ? Α, για τον είχα πια arrow points που μπορεί. Ναι. Τέλεπρο κατευθείαν, Jojo of Flank. Ναι. Όχι, εδώ πέρα, εδώ πέρα παίζουν πολύ καλά ο Jojo. Γιατί φλανκάρει βασικά. Εν τέλει δεν ζωνάρει ο μπάκο τον Jojo. Ο Jojo ζωνάρει τον μπάκο. Και άλλοι παίρνουν, και άλλοι παίρνουν πίσω το το οποίο ουσιαστικά φαίνονταν χαμένο. Έτσι. Θεωρητικά φαίνονταν χαμένο. Και εδώ ο λόγος είναι παίζει clean fight. Εδώ παίζει clean fight. Ο Ντομνάν φλάσαρε. Wait, wait, αυτό πρέπει να το δούμε slowly. Ωραία κάνει η ρο Λόκη. Ωραίο, ωραίο είναι αυτό. Αν και εδώ... Εδώ πεθαίνει κιόλας βέβαια. Δεν είναι σε περίεργο σημείο. Πώς ζουνε. Πω πω, το έχουν τρολάρει το... Φίλε Ντομνάν, γιατί φλα... Poor Domi, πρέπει να πάει στο front line. Όχι, εντάξει, όχι, εντάξει. Στα cooldown τώρα τι έχει παίξει ρε φίλε, γιατί έχει το spectate. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει το position του Loki, είναι αλήθεια. Ναι, ο Domi είναι φλασάρι για να κάνει raw no caps. Okay. Εντάξει, μετά το παίζει καλά ο... Μετά το παίζει καλά ο Τσίγκας. Μετά το παίζει καλά το fight. Και τον πιλάρνω και ωραία, μετά το παίζει καλά το fight. Λίγο στην αρχή και το position είναι λίγο περίεργο, αλλά το παίξει καλά το fight. Εντάξει, του σκοτώνουν. Α, ο μπάκο τώρα φλάσσαρε. Ναι, παίρνουν μπάρον. Α, και ένα τελευταίο point που έχω για ανόρθωση εδώ. Last point. Ωραία. Ποιο πρέπει να πάει στο split? Λοιπόν, κύριε Ντούριελ, μια και είσαι στο chat, ποιο πρέπει να πάει στο bottom lane? Για να δούμε. Για να δούμε. Blood, όχι. Λάθος απάντηση. Λάθος απάντηση. Δεν είναι τόσο irrelevant. Θα σου πω, δεν είναι τόσο irrelevant. Είναι irrelevant με βάση τον game. Σκάρνε λένε οι άλλοι. Αγαλά, τα έχετε χάσει. Αγαλά, τα έχετε χάσει. Guys, δεν είναι τόσο irrelevant. Θα σου πω. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει τι. Guys, τι πει, ρε, αφού είναι δίπλα. Τι πει. Καλά. Sure, αλλά και πάλι, υπάρχουν πιθανότητες να κάνουν, να φαϊτάρουν κάπως οι άλλοι. Δηλαδή εδώ το threat είναι ο ένας ο Τσίγκας και άλλος ο Λόγκη και ο Τζότζος, ναι. Μπορεί να πάει το όρ να παίξει εδώ με το engage που έχει. Δηλαδή το threat, τα threat, δηλαδή το θες μαζί, μικρό, αλλά it's ok. Δηλαδή ο γουλού πρέπει να είναι bot, αλλά it's ok, it's ok. Δεν είναι ότι είναι κάτι φοβερό. Εντάξει, εδώ απλά το. Εδώ μπαίνει πολύ ωραία γουλού. Εντάξει, ο γουλού το παίξει clean το fight. Ποιο βγήκε MVP σε αυτό, by the way, guys? Ο Loki. Έπαιξε αρκετά καλά γουλού όμω. Πέσε πολύ clean. Εντάξει, πιάνω το καμπαμαρού. Α, έχει φλάσε. Δεν κάνει flash. GG. Σίγκασε. Έπαιξε πολύ καλά όμω ο γουλού. Παίξε πάρα πολύ clean. Πάρα πολύ clean έπαιξε. Well. GG Ubu. Για ανόρθωση. I want you to know me, cause I know then you'll see. We could be true. We can be true. I want you to see what I see in us. Something so real. Something so real. I want you to see that this is a lie.